Εγώ συνεχίσετε. Μισό λεπτό, Άκη. Κάτσε λίγο πάνω. Να δούμε τι θέλει να πει ο Μένιο. Μπορεί να είναι κάτι σχετικό. Όχι, όχι. Μόνο σε ένα σχόλιο. Αγαπητέ Μένιο, τα λεφτά μου γίνανε σκούτερ. Τι να κάνω. Εδώ είναι που λέμε ότι οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα. Ήθελες και τα έδωσες τα λεφτά σου, αγαπητέ Ιρλανδέ. Δεν σου έβαλε κανείς το μαχαίρι στο λαιμό. Και πολύ καλά τα έβαλες τα λεφτά. Εσάς δεν πιστεύτηκαν και έριξαν λεφτά. Και έγινε σκούτερ. Αν έγινε σκούτερ, δεν το ξέρω. Αυτό δεν το πιάσα το σκούτερ. Αφήνει υπονοούμενα. Εγώ καταλαβαίνω, αλλά δεν θα αναπαράγω το υπονοούμενο. Απαντώ όμως. Γιατί πήρε η Βέρα μηχανάκι. Το ένιωθες, το έκανες. Το τι τα έκανε η κοπέλα τα λεφτά είναι δικό της θέμα. Σόπαρε μεγάλε. Δεν ξέρωσε κανείς, δεν σου βάλε το μαχαίρι στο λαιμό. Είπαμε, ήταν ένα κακό σενάριο, Αλίκη. Το ποιος είναι ο σεναριογράφος, εγώ ξέρω. Πάντως σίγουρα δεν είναι η Βέρα, για μένα. Δεν γίνεται η Βέρα, αφού το ξέρεις ότι εμείς οι δύο πάντα λέμε τα ίδια ταυτόχρονα. Και ξαναλέω για χιλιοστή φορά, να ανέβει ο κύριος με το ψευδώνυμο. Λες ότι δεν είναι η Βέρα. Εγώ σου λέω δεν είναι η Βέρα. Σίγουρα δεν είναι η Έλλη. Θα μας πει ο Μένιος αγαθή τη Βέρα. Ο κύριος Φίλιππος. Ναι, αλλά ο κύριος Φίλιππος όμως δεν είναι κλόνος και βρακή με τη Βέρα. Γι' αυτό σου είπα ότι μόνο ο Άκης μιλάει. Και μάλιστα πολλές φορές παρευρισκόταν και στο σπίτι της, χωρίς φυσικά να φαίνεται. Και τον ακούγαμε από μέσα από το σπίτι της να μιλάει. Τον ακούγαμε σε live. Και έχει δηλώσει και η ίδια ότι είναι το κολυτάρι της και ο βασικός της δωροθέτης. Έτσι. Δεν το ήξερε το θέμα δωροθέτης. Έτσι. Πάμε. Να μάθεις. Πάμε. Εγώ το λέω. Δεν το ήξερα. Το ακούω από σένα. Και δεν έχω λόγο να σε πιστεύω. Η Βέρα Λίκη λέει σήμερα θα πήγαινε να πάρει μηχανάκι. Σήμερα έτσι η Περούλα περικλεί. Ναι, μπορεί να είναι και σύμπτωση. Το λέει δύο εβδομάδες ότι ψάχνει. Α, εντάξει. Εγώ απλά διάβασα κάτι να μην... Εγώ για να είμαστε αντικειμενικοί. Το λέει δύο εβδομάδες ότι ψάχνουν μηχανάκι. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν συνδυασμούς. Δεν θα έπρεπε. Για κάτι που θα είμαστε σίγουροι πρέπει, για τα σχόλια μιλάω, να το πούμε με σίγουρο, με βεβαιότητα. Και να μην σπηλώνουμε ανθρώπους. Εγώ απλώς έθεσα το ερώτημα. Ο κύριος Νίτσος νομίζω ότι θα μπορούσε για λόγους τιμής και για την αποκατάσταση του ονόματος της Έλλης να βγει με το πρόσωπό του, όχι σε μένα. Μπορεί να φοβάται εμένα, Λίκη. Είναι άλλο θέμα αυτό. Καλά, και σε μένα δεν έβγαινε, παρότι με βοήθησε στις αρχές. Και κάποτε πήγαιναμε χειραγωγήσει πριν τρία καλοκαίρια, 31 Αυγούστου, ενώ έπαιρνα χοντρό χρήμα, δεν υπήρχε live εκπομπή μου που να πέφτα κάτω από τα 200 ευρώ, χάρη στον κύριο Φίλιππο. Να τα λέμε κι αυτά. Αλλά όταν κατάλαβα ότι πάναμε χειραγωγήσει 31 Αυγούστου, έγινε τσιπουτάνα στο κάγκελο μεταξύ μας. Ξεσκιστήκαμε. Τον είδες ποτέ από κοντά. Του λέω εγώ η μαριά. Στο δικό μου το λαιμό δεν μπορείς να βάλεις. Δεν κάνω τέτοιου είδους εκπομπές, ούτε ζητάω δώστε μου λεφτά. Και λέω, επιβλέποντας... Για τον Λούτσιφερ που θέλει την Άννα Μαρία, λες αυτό τον μεγάλο. Μάλιστα, ο κύριος. Του λένε ότι είναι εποπλιστάς. Είναι και από τους μεγαλύτερους, αλλά επειδή τον γνωρίζω δεν θα πω το όνομα του εδώ. Όπως ξέρω και ποιος είναι ο Άκης Γεωργίου. Επίσης δεν θα το πω ποτέ. Λοιπόν, γιατί... Αυτό να κοιτάει καψούρα με την Άννα Μαρία και ρίχνει μόνο και ο άνθρωπο. Μπορεί να βάζει λίγη καψούρα. Δεν με καταλαβαίνεις, αλλού θέλω να πάω. Μπήκε για το θέμα του Εμμανουήλ και τοποθετήθηκε εγγράφος, δεν ήθελε να ανέβει, σεβαστό, ότι εγώ... Γραπτός από κάτω. Ναι, γραπτός από κάτω, ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον Εμμανουήλ που με χρησιμοποίησε για να πουλήσει το θέμα της αρρώστιας. Το ίδιο έκανε σε ζωντανή μετάδοση και ο Χρήστος Ομπότης, τον οποίο τον γνωρίζω το 2008 προσωπικά, όταν πηγαίναμε για σοου πριν ακόμα κάνω τηλεόραση με το Σπύρο στην Κρήτη. Εγώ θα τα πω πως είναι, δεν με νοιάζει, δεν είναι ποτέ κρυφό εξάλλου. Όλα τα ξέρουν για τη ζωή μου. Λοιπόν, εκεί είναι, πάρ' τον τώρα τηλέφωνο, από εκεί τον ξέρω τον άνθρωπο, ποτέ δεν του έχω επιτρέψει να μετάξει λεφτά στην εκπομπή, ότι του έχω ζητήσει. Και βγήκε και ο ίδιος, είπε: δεν θέλω καμία σχέση με τον Εμμανουήλ. Και έχετε κάνει και κάτι τραπέζια ονειρικά, έμαθα. Ονειρικά τραπέζια. Τζέινε, κρίμα, όσοι βάλανε λεφτά. Συγγνώμη, αλλά τέτοια σκουπίδια στα live μου εγώ δεν θέλω. Κρίμα σε σένα που κρίνει έναν άνθρωπο
που καθημερινά παλεύει για το θάνατο. Πάρε μια σύγκαση για να μην σου ρίξω μπλοκ για όλο το live και τράβα και γαμίσου. Εσύ τάντε, γιατί λες ότι χτυπάμε την Έλλη. Είναι ο μοναδικός που έχει αιμονή μαζί μου, σου επαναλαμβάνω, Αλίκη. Το λένε Δημήτρη. Άχι, εννοούσε. Για μένα πάει, ναι. Για μένα. Για μένα. Είναι μονικός. Ο Δημήτρης είναι που τον έβγαζε στα πρώτα live στο παράθυρο. Που το έπαιζε ηθικός και μετά έκανε ψωνιστήρι με τον Γκέν. Αφού θέλει να τα ακούσει από εδώ δημόσια. Πάρτα. Γι' αυτό δεν έδιωξα. Εγώ έκανα έκκληση από το Instagram. Τότε ήμουνα στο Instagram και έκανα έκκληση. Σταματήστε τη. Πέστε τη να σταματήσει αυτά που λέει. Να μην τον αφήσει μια συγγνώμη. Κλείδωσε το μυαλό μου και κούμπωνα τα χάπια με τα κιλά. Και λένε μάλιστα ότι τα έβαζα λέει στο στόμα λέει και τα άφηνα λέει από δίπλα. Και εγώ ερωτήθηκα. Οι γιατροί που είχαν 4 μέρες στην παθολογική και μου είχαν ουροκαθετήρα ορούς και στο δεξί το χέρι και στο αριστερό μένιο. Και στο δεξί και στο αριστερό από 2 ορούς είχα. 2 και 2, 4. Και ερχόντουσαν κάθε μισή ώρα και μου παίρνανε το σακουλάκι με τα ούρα από τον καθετήρα. Και λένε παιδιά, αυτό έχει λίγο μέσα, δεν έχει κάνει ούτε μέχρι τη μέση δεν είναι. Τι το παίρνετε? Γιατί το παίρνανε, ξέρεις? Για πες μου. Γιατί από τα ούρα φαίνεται η τοξικολογική τι έχει πάρει. Μάλιστα. Άντε, εγώ πες ότι είπα ψέματα. Παράδειγμα αυτό, ότι πήρα χάπια. Ο γιατρός δεν το βλέπει στην εξέταση αν πήρα ή δεν πήρα. Μπορείς να κοροϊδέψεις την επιστήμη εν έτη 2022-2023 πότε έγινε το περιστατικό. Άρα καλό είναι, άρα είναι καλό να μην μιλάει κανείς για Άγιο Στέφανα, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει. Και πηγαίνοντας την 4η μέρα να βγω, που μου είπαν ότι από την παθολογική είμαι κομπλέ, με περίμενε, μάλλον μπήκε η αστυνομία μέσα στο δίκλινο που με είχανε και με μεταφέρανε στην ψυχιατρική την πτέρυγα, γιατί θεωρήσαν ότι θα ξανακάνω κακό στον εαυτό μου, ότι είμαι αυτοκτονικό άτομο, και κρατήθηκα και 6 μέρες στην ψυχιατρική που έκανα και τεστ ψυχολογίας που είναι των 500 ερωτήσεων, 10 σελίδες και πέρασα με 94% επιτυχία. Και λένε δεν συμβαίνει αυτό. Είπα παιδιά, δεν είμαι αυτοκτονική. Δεν είμαι τρελή, δεν έχω θέμα. Το παιδί μου κατακριουργούσανε. Μια μάνα πληγωμένη είναι που κατακριουργούσαν το παιδί μου. Και ήρθε πολύ μετέπειτα πριβέ και μου λέει συγγνώμη, δεν φταίω εγώ. Φταίει το αυτόνομο. Έτσι μου είχαν πει από το αυτόνομο ότι έκανες. Δεν ήταν γιο σου, ήταν κομμενό σου. Ζητάω συγγνώμη για αυτό που έγινε. Και λέω άντε, εγώ σε συγχωρώ. Αλλά δεν μπορώ να πάρω τίποτα πίσω γιατί σε κυνηγάει αυτεπαγγέλτος ο εισαγγελέας. Είναι αυτεπάγγελτο. Φυσικά είναι. Γιατί η απόπειρα αυτοκτονίας έγινε σε live δημόσια και είχε μέσα 900 άτομα είχαν μαζευτεί στο Instagram. Μήπως πρέπει η ερώτηση αυτή να αντιστραφεί? Γιατί αυτό που σου συνέβη, το οποίο το ακούω και στορκίζομαι πρώτη φορά, αλλιώς θα το έλεγα και αυτό, αν το ήξερα, δεν αλλάζει με μία συγγνώμη.